και τα μέσα ατομικής προστασίας ήταν ένα ζητούμενο για όλες τις χώρες, μάλιστα για πολύ πιο ισχυρές χώρες από εμάς, που δεν μπόρεσαν τελικά να τα βρουν σε επάρκεια όσο τα ήθελαν. Χτίσαμε εγκαίρως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, μια αερογέφυρα ζωής και cargo planes, τα οποία πήγαιναν στο μοναδικό προμηθευτή, την Κίνα, που ευτυχώς που αντιμετώπισε ύφεση στην επιδημία και μπόρεσε έτσι να εξάγει τέτοια υλικά. Παλέψαμε νυχθημερών με συνθήκες, θα έλεγα, μη δημοκρατικές. Τώρα βαλίτσες με μετρητά άλλαζαν χέρια. Αεροπλάνα καθυλώνονταν σε αεροδρόμια και δεν αφήνονταν να πετάξουν. Υπήρχε τεράστια δυσχέρεια στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε μια χώρα να προμηθευτεί αυτό το υλικό. Εμείς τα καταφέραμε όμως. Τελικά δεν υπήρχαν ελλείψεις στα νοσοκομεία μας. Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας και όλοι αυτοί οι οποίοι ζήτησαν και χρειάστηκε, προμηθεύτηκαν μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτό νομίζω ότι αποτέλεσε και ένα σημαντικό κομμάτι της εμπιστοσύνης που χτίσαμε με τον κόσμο και την κοινωνία και τους υγειονομικούς μας όμως. Αν ρωτήσετε τους γιατρούς μας, έχουν να πούν και τους νοσηλευτές και το προσωπικό, ότι διάθεση περιπτώσει μια πολύ μεγάλη κρίση υπήρχε κράτος. Τελικά αναφορούν.